Καστίγιο πίσω για τον Ντεμπρούνο. Καλή η κίνηση. Πήρε και τον Σανσόν που έχει χώρο. Βγάζει αμέσως την παλιά. Είναι καλή. Να η κεφαλιά και τον γκολ. Τον γκολ από τον Καστίγιο. 1-0 η ΑΕΛ. Πολύ νωρίς. Μόλις το 5ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Σε καλύτερη, με καλύτερη τοποθέτηση και με δυνατή κεφαλιά στέλνει την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Σοφρόνη Αυγουστή που δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί που πήγε η μπάλα. Πολύ νωρίς λοιπόν στο προβάδισμα η ΑΕΛ. Σαμψόν, παλιά για τον Τικίνιο. Αντίπαλο τον Παπόε και τον Γκονζάλες τώρα πίσω για τον Σαμψόν που αμέσως βγάζει παλιά. Ντεμπρούνο περνά για τον Καστίγιο, ευκαιρία και τον γκολ. Τον γκολ για την ΑΕΛ, το 2-0 στο 37ο λεπτό ξανά τον Καστίγιο. Εδώ το τέλειωμα ξανά από παλιά του Σαμψόν όπως και στη φάση στο 5ο γκολ. Και ενώ στην άμυνα της ΑΕΚ με δύο ποδοσφαιριστές εκεί της ΑΕΛ ελεύθερους, ο Ντεμπρούνο περνά με αυτόν τον όμορφο τρόπο στον Καστίγιο που πλέον απέναντι στον Αυγουστή. Γκονζάλες εκτελεί, περνάει μπάλα και να τον γκολ. Να τον γκολ από τον Χρήστου. Απαντάει η ΑΕΚ και ξαναμπαίνει με αξιώσεις στο παιχνίδι. Στη φάση εδώ, την στημένη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Χρήστου κινήθηκε, δεν τον ακολούθησε ο προσωπικός του αντίπαλος εκεί αρχικά. Η μπάλα πέρασε από Γιανκάουσκας. Από το φάουλ του Γκονζάλες, ο Χρήστου τη στέλνει στα δίχτυα. Εκτελεί, βγαίνει ο Γιάννου, δεν μπορεί, είναι καινή εστία και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Από τον Kingsley. Από τον Kingsley που ισοφαρίζει για την ΑΕΚ. Από το σφάλμα του Κλεοπαγιάννου, την άστοχη έξοδο. 2-2. Να οι φίλοι της, είπαμε και νωρίτερα, ανέμεναν κάτι καλό από την φάση εδώ. Εκτελέστηκε το φάουλ, κοιτάξτε την άστοχη έξοδο του Κλεοπαγιάννου. Γίνεται κεφαλιά, η μπάλα έχει ήδη περάσει όταν προσπάθησε εκεί να την σταματήσει ο Φασότ στη γραμμή και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ φτάνει στην ισοφάριση.